48 ώρες κράτησε το πάρτι με τα κλοπημαία για τον 33χρονο λίστη περιπτέρου στη Χανιόπορτα που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Ο κατηγορούμενος λίστεψε την υπάλληλο ατιμέλητος, αξίριστος και με πιο μακριά μαλλιά. Ακολουθώντας κατά γράμμα σενάρια ταινιών, επέστρεψε στο σπίτι του στην Αλικαρνασσό για να κουρευτεί, να ξυριστεί και να αλλάξει για μία ακόμη φορά ρούχα, πιστεύοντας ότι θα περάσει απαρατήρητος. Δεν καταλάβαμε τίποτα γιατί είμαστε μέσα στο μαγαζί και ψήναμε. Η γειτονάς μας είναι και έγινε αυτό μέρα μεσημέρι. Μας ανησυχεί. Όμως η σύγχρονη τεχνολογία και η επιμονή των αστυνομικών τον πρόδωσαν. Ο κατηγορούμενος εισέβαλε την Παρασκευή σε κατάστημα στην περιοχή της Χανιόπορτας, όπου με την απειλή σουγιά κράτησε ακινητοποιημένη τη νεαρή υπάλληλο μέχρι να αποσπάσει 3.500 ευρώ. Μάλιστα, είχε την ψυχραιμία να επιχειρήσει να σβήσει τα αποτυπώματά του, καθαρίζοντας τα σημεία που άγγιξε. Μπήκε ο ληστής με κράνος και κρατούσε ένα μαχαίρι. Την απειλούσε γιατί πέσα κάτω για να... και άρχισε και έψαχνα τις επτάρια. Αποτυπώματά του τα εξαφάνισε αυτός. Τώρα αν βρεθεί κάτι από DNA δεν ξέρουμε ακόμα. Οι κάμερες όμως τόσο του πρατήριου καπνικών προϊόντων όσο καταστημάτων και σπιτιών στη διαδρομή που ακολούθησε με το μηχανάκι του για να διαφύγει έλυσαν το γρίφο για τους αστυνομικούς. Το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί περιλαμβάνει εικόνες που τον δείχνουν να αλλάζει μπουφάν, να κόβει βόλτες και να επιστρέφει στο μηχανάκι όπου δίπλωσε την πινακίδα πριν ξεκινήσει με προορισμό τη Χανιόπορτα. Ήρθε κάποιος γείτονας και μας ενημέρωσε ότι έγινε ληστεία και ήθελε να δει τις κάμερες και όλα αυτά. Αλλιώς δεν θα το είχαμε καταλάβει καθόλου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι ανησυχούμε, δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Και πάνω στο όλο τέτοιο, όταν είναι ανήσυχος ή οτιδήποτε και φοβάται και αυτός και τέτοιο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να μαχαιρώσει, δηλαδή μπορεί να φωνάξει ληστεία κάτι και να μαχαιρώσει κάποιον βγαίνοντας. Ναι, είναι επικίνδυνο όλο αυτό. Τώρα. Ο πρώην ιδιωτικός υπάλληλος και νυν άνεργος με καταγωγή από την Αθήνα ευνηδιάστηκε όταν τον συνέλαβαν ρωτώντας τους αστυνομικούς τι ψάχνουν. Ωστόσο, στο σπίτι του βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσε την ώρα της ληστείας. Σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πρόκειται να απολογηθεί την Τετάρτη.